Έξι μέρες μετά την εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε ο εισαγγελέας Χανίων με τους 4 από τους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση του ιδιωτικού οίκου Ευγυρίας να έχουν ήδη προφυλακιστεί, η δομή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, φιλοξενώντας 41 ηλικιωμένους. Η Αντιπεριφέρεια Χανίων, μέσω δικαστικών αρχών και του αρμόδιου Υπουργείου, εξετάζει το ενδεχόμενο λουκέτου, χωρίς να έχει την αρμοδιότητα να πάρει την οποιαδήποτε απόφαση. Οι αυγίες είναι μεγάλες, πρέπει τη δομή να την κλείσουν. Είχα δικό μου άνθρωπο και τα έζησα με τα μάτια μου, τα είδα. Πιστεύετε ότι έχουν ευθύνη οι υπηρεσίες που έκαναν τους ελέγχους? Βεβαίως, όλοι. Καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν την έκαναν, πρέπει να την έχουν κάνει. Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, Νίκος Καλογερής, ο οποίος έχει διαβεβαιώσει ότι στον τελευταίο έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η φιλοξενούμενη να είναι σε κίνδυνο, δεν θέλησε να επανέλθει με νέα δήλωσή του. Την ίδια στιγμή, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδυράκης, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την ανάγκη απόδοσης ευθυνών. Είναι απαράδεκτο το να υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές σε ανθρώπους και ανθρώπους ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες προσοχής. Ελπίζω και εύχομαι και θα συνδράουμε σε όλο το βαθμό που μπορούμε ως Δήμος ώστε να αποδοθεί το ταχύτερο δυνατό δικαιοσύνη και οι τυχόν ευθύνες οι οποίες υπάρχουν να καταλογιστούν σε όλους όσοι είναι υπεύθυνοι. Η αυλαία της πρώτης πράξης έπεσε το πρωί της Κυριακής με την προφυλάκιση των 4 εκ των 7 συλληφθέντων, της ιδιοκτήτριας και της συνδιαχειρίστριας, του Γενικού Γιατρού και του Ψυχιάτρου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών που διήρκησε 24 ώρες. Η δομή λειτουργεί κανονικά μέχρι και σήμερα. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Μάλιστα, προχθές ελέγχθηκε από αρμόδιες υπηρεσίες, βρέθηκαν όλα να λειτουργούν στην εντέλεια. Είναι μια εγκληματική οργάνωση, η οποία βέβαια θεωρείται σύμφωνα με τη δικαιοσύνη ότι έδρασε. Καήκαμε εμείς. Λεφτά δεν ζητάμε να πείσουμε και το κάνουμε για λεφτά. Δεν θέλουμε λεφτά. Θέλουμε μια δικαίωση να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Εμείς καήκαμε. Τη χάνει τη μητέρα μου, δεν ξαναγυρίζει η μητέρα μου πίσω. Και όλοι οι άλλοι που χάσαμε τους ανθρώπους μας, δεν τους ξαναγυρίζουμε πίσω. Ζητάμε να κλείσει, να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η υπόθεση αφορά σε 30 θανάτους ηλικιωμένων και 8 απόπειρες, ενώ προκύπτει μακρά ασιτεία, ανέτεια χορήγηση κατασταλτικών φαρμάκων, βίαιες συμπεριφορές και συνολικά κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας της δομής. Ξανακάνω πάλι το σεντόνι, γιατί κάτι μου κινούσε την περιέργεια. Δεν κουνούσε. Λέω να δεις πως αύριο θα έχει πεθάνει για να μας πάρουν τηλέφωνο. Και κοιτάζω έτσι, όπως ήταν έτσι ένα κουβαράκι μαζεμένο, κοιτάζω εδώ, είχε κάτι μπλαβάδες. Στο ένα, αν και κόκαλα είδα. Μαρτυρία σοκ ανέφερε πως κατά καιρούς ηλικιωμένοι φιλοξενήθηκαν ακόμη και στο δωμάτιο που χρησιμοποιούσαν ως νεκροθάλαμο. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Η αστυνομική έρευνα έδειξε επίσης ότι οι νοσηλευτές αναβάρδια δεν ξεπερνούσαν τους 3 και ότι η τακτική της καθήλωσης των τροφίμων ήταν μόνιμη. Όταν ξαφνικά άκουσα «Παναγίτσα μου, Χριστούλη μου, ελάτε να με πάρετε το σπίτι μου», πετάω ό,τι κρατούσα και τρέχω σε μία κυρία η οποία δάγκωνε τους καρπούς της, χτυπιόταν στο καροτσάκι της στο αμαξίδιο, την είχαν καταδέσει. Στο ερώτημα γιατί οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν διαπιστώσει όσα φρικτά συνέβαιναν εις βάρος ανήμπορων τροφίμων, φαίνεται να απαντούν εν μέρη πρώην εργαζόμενοι της δομής που κατέθεσαν ότι οι ιδιοκτήτριες ενημερώνονταν πριν από κάθε έλεγχο, φροντίζοντας ακόμη και να κρύψουν τους υπεράριθμους ηλικιωμένους. Εκτός από τους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση που έχει σοκάρει το Πανελλήνιο, άλλοι 29 φέρονται να εμπλέκονται με πλημελιματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Ανάμεσά τους και 12 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, από τους οποίους 3 συνταξιοδοτημένοι και 9 εν ενεργεία. Η χανιώτικη κοινωνία έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι είναι μια κοινωνία που σέβεται τον άνθρωπο, μια κοινωνία που έχει επιδείξει αλληλεγγύη όποτε αυτό απαιτήθηκε, και γι' αυτό το λόγο θέλω να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στο να μην πάρει όλη αυτή η τραγική υπόθεση ένα χαρακτήρα που θα επιβαρύνει το όνομα και τον χαρακτήρα που έχουν επιδείξει οι Χανιώτες διαχρονικά. Ο Παναγιώτης Σημανδυράκης παραδέχτηκε ότι συζητείται με τα στελέχη του Δημοτικού Γυροκομείου Χανίων το σενάριο της απορρόφησης τροφίμων που αυτή τη στιγμή παραμένουν στην ιδιωτική μονάδα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι η δυναμικότητα της δομής δεν επιτρέπει άνοιγμα στον αριθμό των φιλοξενουμένων.
Στο σίγουρο βέβαια είναι ότι το Δημοτικό Γυροκομείο Χανίων θα προσπαθήσει να βοηθήσει στην κατεύθυνση που θα το υποδείξουν οι αρχές. Οι συνήγοροι υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων για κακουργηματικές πράξεις έχουν ζητήσει να ληφθούν μαρτυρικές καταθέσεις από ηλικιωμένους τροφίμους που παραμένουν στη δομή, καθώς και τη διενέργεια αυτοψίας από εισαγγελικούς λειτουργούς.